Λοιπόν, βασικά να πω ότι στο φίλο μου το πάει μια καλημέρα πρώτα απ' όλα. Λοιπόν, και θα ήθελα λίγο να τονίσω ορισμένα πράγματα. Ο Αχιλλέας, να πω κατευθείαν στο θέμα μας. Ο Αχιλλέας ο Κεσάρες ήταν ένα μεγάλο σχολείο για μένα. Η αλήθεια είναι. Μου δόθηκε η ευκαιρία από τη διοίκηση και συγκεκριμένα από τον κύριο Γαβρίδη να αναλάβω τις στίχες της ΓΑΜΑ Εθνική. Ξεκινήσαμε με όνειρα, φιλοδοξίες. Προσπαθήσαμε. Είχα στην αρχή τον Ηλία τον Αβάπου σαν γυμναστή. Είχαμε το φύλακι αυτό που κάποιες στιγμές ερχόταν και ο φίλος μου παρουσιάζει που βοηθούσε. Είχαμε τον Άκη του Βασιλιάδη που ήταν εμπειρία τεράστια. Ξεκινήσαμε όμως φορά οργανωμένα. Στη διάρκεια, λόγω κάποιων καταστάσεων, σταμάτησε ο Ηλίας Αδαμόπουλος, ήρθε ο Κωνσταντίνος Μητσιμόπουλος. Παιδιά και με τα δύο τα οποία είμαι ευχαριστημένος πάρα πολύ, αλλά λόγω κάποιων συγκυριών, καταστάσεων, παιδιά ασχολούνται και οι δύο με το χώρο, στο χώρο του ποδοσφαίρου, δεν θα έλεγα επαγγελματικού, αλλά ασχολούνται. Λοιπόν, στη διάρκεια θέλησαν να σταματήσουν, διότι είχαν άλλες υποχρεώσεις. Οπότε το δεύτερο εξάμεινο με βρήκε μόνο μου. Είχα τη βοήθεια φυσικά της διοίκησης και προσπαθήσαμε, αγωνιστήκαμε. Η αλήθεια είναι ότι δεν δικαιωθήκαμε, διότι όλος ο κόσμος είδε ότι αυτό που παρουσιάσαμε ήταν ένα πάρα πολύ καλό σύνολο. Προσπαθήσαμε πάντοτε με καθαρό μέτωπο να χρησιμοποιήσουμε την έκφραση. Δυστυχώς όμως δεν τα καταφέραμε. Όχι, δεν τα αξίζαμε. Δεν τα καταφέραμε λόγω κάποιων άλλων δυσκολιών, κάποιων άλλων καταστάσεων. Όπου θα σταματήσω εδώ, δεν θα πω αν είναι πονηρό ή όχι. Πέρσι. Για το πρώτο γύρο μιλάμε πάντα, έτσι. Ναι, ναι. Γιατί στο δεύτερο γύρο οι ισορροπίες άλλαξαν. Ναι. Μιλάμε για το αλφα τώρα, ιστορικό τώρα, έτσι πρέπει, ναι. Στο πρώτο γύρο πάλι ήμασταν λίγο πιο οργανωμένοι. Φυσικά δεν ήμασταν όπως ήμασταν στη ΓΑΜΑ Εθνική. Στη ΓΑΜΑ Εθνική, εντάξει, ήταν η παρουσία διαφορετική. Εγώ ξεκίνησα να μιλήσουμε για την αλφα κατηγορία, ναι, για να φτάσουμε και σε αυτό που θέλεις να πεις, καταλάβες. Έτσι. Λοιπόν, εκεί ο φίλος ο Γαβρίδης είχε απορροπηθεί τελείως με τελείως και πολύ σωστά και κάτω από τη συζήτηση με εμένα με τις επιχείρησεις που θέλουμε να φτιάξουμε κάτω στο Πλατανόδασος. Οπότε έμεινα τελείως μόνος. Φυσικά είχα και την βοήθειά του, όποτε και όταν αυτό μπορούσε. Μετά από δύσκολες καταστάσεις, όπου οι λίπες ήταν πολύ περισσότερες από τις καρές, ευτυχώς θα πω ότι τελικά δικαιωθήκαμε στην περσινή χρονιά, διότι και στο δεύτερο γύρο, γιατί όπως είπε και ο πρώτος γύρος ήμασταν λίγο πιο οργανωμένοι, στο δεύτερο γύρο θέλησα να αποσυμφορήσω την ομάδα, διότι κάποια παιδιά εξεδήλωσαν το ενδιαφέρον να φύγουν να ακολουθήσουν τις τύχες τους σε άλλες ομάδες εθνικές. Εμείς ούτως ή άλλως στόχος μας δεν ήταν πρωταθλητισμός και θέλαμε να κάνουμε μια παρουσία αξιόλογη και να μείνουμε ως δυνατόν πιο εύκολα στην κατηγορία. Δεν υπήρχε πλέον ο πρωταθλητισμός και υπήρξε ένα τραυματισμός πολύ low. Μείναμε παιδιά τα οποία δεν είχαν παίξει στην κατηγορία ποτέ. Έχουμε κάνει κάποιες προσθήκες, πήρα κάποια μικρά παιδιά, όπως ήταν ο Κατσαμάκας, ο οποίος από την αρχή ήταν και ο μικρός ο Ίτσκος, τα οποία τα παιδιά αυτά μας βοήθησαν και τους βοηθήσαν. Η αλήθεια είναι ότι η περσινή χρονιά, δεύτερος γύρος, ειδικά με κούρασε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Όπου φέτος, μετά από συζήτηση με τον κύριο Γαβρίδη, είπαμε να αναλάβουμε λίγο την όλη κατάσταση και εγώ επέμενα και έλεγα ότι δεν έχουμε τον χρόνο. Πήραμε έναν άλλον προπονητή, φυσικά η διοίκηση επέλεξε μαζί με τη συγκυρία τη δικιά μου, τον κύριο Γεωργιάδη. Δεν μπορώ όμως να είμαι δίπλα του. Εγώ κάποια στιγμή θα κάτσω δίπλα του, θα τον βοηθήσω, όταν και εφόσον μπορέσω να λείψω από τις υποχρεώσεις που είναι ανήλικες. Είναι πολλές τώρα οι υποχρεώσεις. Είναι πάρα πολλές. Αν προσθέσεις αυτό, το άλλο και το άλλο. Είναι πάρα πολλές, έτσι η αλήθεια είναι. Και μια ώρα να έχεις, θα θες να ξεκουραστείς σαν άνθρωπος. Και με κούρασε πάρα πολύ η περσινή χρονιά του δευτέρου γύρου. Πάρα πολύ. Ψυχικά φαντάζομαι υπερβολικά. Υπερβολικά, γιατί έχω μάθει όταν μπαίνω μέσα στο γήπεδο να διεκδικώ. Ακόμα και τα παιδιά τα οποία είχαμε, τα οποία ήταν άπειρα τελείως, δεν είχαν σχέση κανένα δύο με το αντικείμενο. Αγωνιζόμασταν, προσπαθήσαμε, δεν μπαίναμε μαχητή. Ήταν ένα θέμα όμως το οποίο το πέρασα όταν ξεκίνησα, φίλε μου Μπάμπη, στις αρχές. Το ξεκίνησα. Όταν ξεκίνησα λοιπόν την όλη διαδικασία του ποδοσφαίρου, μπήκα έτσι. Τώρα πέρασα από κάποιες καταστάσεις όπου
έχω ξεφύγει πλέον και θέλω να λειτουργήσω με τα θέλω τα δικά μου. Και πιστεύω καλά κάνεις. Δηλαδή συνεπόμενα αυτό το πράγμα δεν μπορεί να βγάλει πουθενά για σένα, σαν Σταύρο Παπαδόπουλο. Έτσι ακριβώς. Είχα δώσει λοιπόν το λόγο με 2 χρονιές τον φίλο και συνέδρο και τον τήρησα. Δεν υπήρχε περίπτωση να πηδήξω από το καράβι. Όσες λύπες, όσες φαλιάρες και αν δέχτηκα. Και ευτυχώς, το ξανατονίζω, δικαιωθήκαμε όλοι. Με το κλείσιμο της χρονιάς δηλαδή, ότι ο στόχος επετεύθη. Κάτω από πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Με αυτά που λέμε τώρα εδώ και αυτά που καταλαβαίνω εγώ, φαντάζομαι ότι την επόμενη χρονιά θα ασχοληθείς με τη δουλειά σου και δεν θα ασχοληθείς με το ποδόσφαιρο. Έτσι. Θα ασχοληθώ με τη δουλειά μου και όχι με το ποδόσφαιρο. Κάποιες στιγμές θα πηγαίνω στον κύριο Γεωργιάδη. Έχει αποκλειστικά την όλη ευθύνη. Θα έρχεται φυσικά να μιλάει στη διοίκηση, να ρωτάει, να προωθούμε να του δώσουμε λύσεις. Αλλά δεν είναι το κύριο στοιχείο μου. Δηλαδή, όμως τεχνικός διευθυντής για μένα, ειδικά στα αριστεχνικά κομμάτια, το θεωρώ λίγο υπερβολικό. Εντάξει, θα είσαι κοντά στην ομάδα, ναι, αλλά δεν σημαίνει ότι θα έχεις ρόλους οι οποίοι επί της ουσίας είναι άτυποι ρόλοι. Είναι άτυποι. Δηλαδή, δεν έχω ενεργό ρόλο. Δεν έχω το χρόνο. Βοηθάω όσο μπορώ, αλλά δεν έχω το χρόνο. Δεν μπορώ να αφήσω εγώ τον Γιώργο μόνο. Η εμπειρία σου τι λέει, ότι μέσα στον χρόνο ο Αχιλλέας θα ξαναγυρίσει, θα επανέλθει. Θα επανέλθει, διότι ο κύριος ο συγκεκριμένος είναι, θα χρησιμοποιήσω μια έκφραση, μπορώ να την πω, κολοπετσωμένος. Δεν κάνει πίσω. Δεν κάνει και πίσω, εντάξει, μπορεί λίγο να χαλαρώνει. Δεν κάνει πίσω. Ίσως είμαστε ο Φίνικας. Ατσιστάχτες θα ξαναγεννηθούμε. Να κοιτάξουμε να κάνουμε μια πορεία αξιόλογη με το όνομα του Νεοκεσάριας. Δίνουμε βαρύτητα αλλού, δεν αφήνουμε την Νεοκεσάρια. Βοηθάμε όσο μπορούμε και ευελπιστούμε για το καλύτερο. Να σε ευχαριστήσω πολύ και να ευχηθώ καλές δουλειές και καλό καλοκαίρι. Ευχαριστώ πολύ τους άλλους. Αυτό είναι το μέλημά μας, γι' αυτό και δεν ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο. Να είσαι καλά, Μπάμπη μου, και εγώ ευχαριστώ.